ανοίξτε τις γραφές σας, πάρτε γραφές μπροστά και να ανοίξετε στη σελίδα 847. Θα διαβάσουμε από το 1 έως το 18, είναι η γενεαλογία του Κυρίου μας εκεί. Ορίστε, αδερφέ. Υιού του Δαβίδ, υιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισάκ. Ισάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Τάμαρ. Φαρές δε εγέννησε τον Εσρόμ. Εσρόμ δε εγέννησε τον Αράμ. Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ. Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασόν. Ναασόν δε εγέννησε τον Σαλμόν. Σαλμόν δε εγέννησε τον Βοός εκ της Ραχάβ. Βοός δε εγέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούδ. Οβίδ δε εγέννησε τον Ιεσέ. Ιεσέ δε εγέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της γυναικός του Ουρίου. Σολομών δε εγέννησε τον Ρωβοάμ. Ρωβοάμ δε εγέννησε τον Αβία. Αβία δε εγέννησε τον Ασά. Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ. Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ. Ιωράμ δε εγέννησε τον Ουσία. Ουσία δε εγέννησε τον Ιωάθαμ. Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Άχας. Άχας δε εγέννησε τον Εζεκία. Εζεκία δε εγέννησε τον Μανασί. Μανασίς δε εγέννησε τον Αμών. Αμών δε εγέννησε τον Ιωσία. Ιωσία δε εγέννησε τον Ιεχονία και τους αδελφούς αυτού επί της μετεκκλησίας Βαβυλώνος. Μετά δε την μετεκκλησίαν Βαβυλώνος, η Ιεχονία εγέννησε τον Σαλαφεήν. Σαλαφεήν δε εγέννησε τον Ζεροβάβελ. Ζεροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ. Αβιούδ δε εγέννησε τον Ηλιακήμ. Ηλιακήμ δε εγέννησε τον Αζόρ. Αζόρ δε εγέννησε τον Σαδόκ. Σαδόκ δε εγέννησε τον Αχικήμ. Αχικήμ δε εγέννησε τον Ελιούδ. Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ. Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθά. Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ. Τον άντρα της Μαρίας εξής εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός. Πάσε λοιπόν η γενναία από Αβραάμ έως Δαβίδ είναι γενναία 14. Και από Δαβίδ έως της μετεκκλησίας Βαβυλώνος γενναία 14. Και από της μετεκκλησίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενναία 14. Ο Ματθαίος έγραψε το Ευαγγέλιο το 37 μετά Χριστόν. Το 37 σημαίνει 3,5 χρόνια μετά από την ανάληψη του Κυρίου μας. Ο Ματθαίος κυκλοφορούσε το Ευαγγέλιο του αυτό, το οποίο στην αρχή το έγραψε στην αραμαϊκή γλώσσα και μετά το έγραψε στην ελληνική, διότι η ελληνική ήταν η γλώσσα που μιλιότανε. Ο Ματθαίος δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος καθότανε απλώς και έγραψε ένα Ευαγγέλιο. Κήρυτε πάρα πολύ, πάρα πολύ κήρυτε. Μιλούσε, γιατί ήταν αυτόπτης μάρτυρας του Χριστού από τη στιγμή, ας πούμε, που βαπτίστηκε μέχρι που αναλήφθηκε. Ήτανε τελώνης και παράτησε το τελωνίο το οποίο είχε και τα παράτησε όλα και ακολούθησε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Λεγότανε Λεβί και μετά Ματθαίος. Και ευχαριστούμε το Θεό διότι εφρόντισε και γράφτηκε ένα Ευαγγέλιο το οποίο απευθύνεται στους Εβραίους πιο πολύ και προσπαθεί να τους πείσει ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Αλλά δεν το γράφει μόνο για τους Εβραίους, αλλά για όλους. Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο θίγεται πάρα πολύ η Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών, η Βασιλεία των Ουρανών, διότι αδερφοί μου αγαπητοί, η επαγγελία και η υπόσχεση του Θεού και η τελική κατάληξη της ζωής μας είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Εάν δεν πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, όλα τα άλλα είναι προσωρινά. Δεν έχουν να μας δώσουν τίποτα. Ήτανε τελώνης, ενώ ο Λουκάς που έγραψε τον κατά Λουκάν ήτανε γιατρός, ενώ ο Ιωάννης που έγραψε τον κατά Ιωάννη ήτανε ψαράς. Ο Μάρκος ήτανε μαθητής του Πέτρου και έγραψε κατά υπαγόρευση του Πέτρου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στη γενεαλογία εδώ που την παραθέτουν και ο Μάρκος και ο Ματθαίος και ο Λουκάς θέλουν να μας αποδείξουν ότι ο Χριστός κατάγεται από τον Αβραάμ. Εδώ αρχίζει από τον Αβραάμ και καταλήγει ας πούμε μέχρι τον Ιωσήφ. Λέει είναι 42 γενιές όλες και πιάσανε 2.000 χρόνια. Θα δείτε ότι εδώ είναι άλλα ονόματα και στο καταλουκά Ευαγγέλιο άλλα ονόματα. Γιατί? Εδώ πιάνει από το, ο Ματθαίος πιάνει τη γενεαλογία του Ιωσήφ και ενώ ο Λουκάς πιάνει την εξαίματος
όπως γεννήθηκε από τη Μαρία, την αυτή της μητέρας του Κυρίου, της Μαρίας. Ο ένας πιάνει το σόι της Μαρίας, τούτος πιάνει, ο Ματθαίος πιάνει του Ιωσήφ και ο άλλος, ο Λουκάς, πιάνει της Μαρίας. Γι' αυτό μη σας φανεί παράξενο. Το γεγονός είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ξεκίνησε από τον Αβραάμ, από τον Ιούδα, από τον Δαβίδ, Ιούδα όχι τον προδότη, το γιο του Ιακώβ, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, Ιούδας, Δαβίδ, και από το γένος Δαβίδ προήλθε. Εδώ θα δείτε ένα παράξενο πράγμα, ότι ο Βοός γέννησε, λέει, ο Βοός εκ της Ραχάβ. Επίσης θα δείτε μία γυναίκα η οποία ήταν, ας πούμε, πόρνη και από γένεκ του Ιούδα, και από αυτήν είναι ακόμη τη βάνει μέσα ο Ιούδας εγέννησε Φαρές. Ο Φαρές εγέννησε τον Εσδρόμ, Εσδρόμ δεν εγέννησε τον Αράμ, Αράμ εγέννησε Αμιναδάβ, Αμιναδάβ εγέννησε Ναασόν, Ναασόν εγέννησε το Σαλμόν, Σαλμόν εγέννησε το Βοζ εκ της Ραχάβ. Δύο γυναίκες λοιπόν υπάρχουν εδώ, οι οποίες είναι, αναφέρονται ειδικά, οι οποίες δεν ήταν, ας πούμε, όπως πρέπει. Ο Δαβίδ, παραδείγματος χάρη, γέννησε από την γυναίκα του Ουρίου. Και πώς γίνεται αυτό, ότι ο Δαβίδ γέννησε, λέει ο Λόγος του Θεού, γέννησε τον Σολομώντα εκ της γυναικός του Ουρίου. Και το σπέρμα λοιπόν το οποίο γεννήθηκε ο Χριστός πέρασε από τη γυναίκα του Ουρίου, την οποία την πήρε από τον Ουρία. Φανερώνει ότι ο Θεός δεν βλέπει το εξωτερικό φαινόμενο, αλλά βλέπει κάτι άλλο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ενεργεί. Αλλά συγχωρεί όμως και κάθε αμαρτία και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Διαβάζουμε τώρα από το να δούμε πώς έγινε η γέννηση του Ιησού Χριστού. Διαβάστε από το 18 εδάφιο. Αφού αραβωνιάστηκε η μητέρα του, η Μαρία, με τον Ιωσήφ, πριν συνέρθωση, πριν παντρευτούνε, βρέθηκε εγγαστρή, βρέθηκε έγκυος εκ Πνεύματος Αγίου. Η Μαρία ήταν στην Ελισάβετ όταν έγινε αυτό. Ήταν μακριά από τον Ιωσήφ 3 μήνες. Και όταν γύρισε στον Ιωσήφ για να τον δει, ήταν 3 μηνών έγκυος. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολη ήταν η θέση της να έρθει μετά από την επίσκεψη που είχε πάει στην συγγενή της Ελισάβετ και να γυρίσει πίσω και να πει ότι είμαι έγκυος εκ Πνεύματος Αγίου. Όταν στο Καταλουκά Ευαγγέλιο διαβάζαμε ότι ο άγγελος είπε στη Μαρία «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου», και της ανήγγειλε και της είπε «Μη φοβού Μαριά μου, διότι έβρες χάρη παρά το Θεό, και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν». Της παρουσιάστηκε ο άγγελος, ο Γαβρίλ. «Ούτως θέλει είστε», ο Χριστός δηλαδή ο Ιησούς, «μέγας και Υιός υψής του θέλει ονομαστεί και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού. Και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας σου αυτού δεν θέλει είστε τέλος». Η Μαρία η καημένη είπε στον άγγελο
πως θελήστε τούτο επειδή άντρα δεν γνωρίζω? Είμαι ανήπαντρος, ανήπαντε λέει. Πως μπορεί να γίνω έγκυος αφού είμαι ανήπαντε, δεν ξέρω άντρα? Και της ανήγγειλε ο άγγελος και της είπε, αποκριθείς ο άγγελος είπε, πνεύμα Άγιον θέλει επέρτη επί σε και δύναμη υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Για τούτο το γενόμενον εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και ειδού η Ελισάβε τη συγγενή σου, και αυτή συνέλαβε η Ιόνη στο γύρα αυτή. Και ούτω είναι μην έκτωση σε αυτήν την καλουμένη στήρα. Διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατο ει τον Θεό. Ξέρετε τι είπε η Μαρία? Και είπε η Μαρία, μη δού η δούλη του Κυρίου. Γέννητο είσαι με κατά τον λόγο σου. Αλλά το πρόβλημα τώρα είναι, ξέρετε γιατί είπε γέννητο είσαι με κατά τον λόγο σου? Το είπε αυτό διότι πώς θα μπορούσε να παρουσιαστεί στον αραβωνιαστικό της έγκυος, στη μητέρα της, στον πατέρα της, στους συγγενείς, σε όλο το λαό Ισραήλ? Πώς θα γίνει? Τότε ξέρετε τι τις κάνανε τις γυναίκες οι οποίες τις θεωρούσανε πόρνες ή μιχαλίδες? Τις λιθοβολούσαν. Αμέσως τις πέρανε και τις λιθοβολούσαν. Ήρθε λοιπόν στον Ιωσήφ και ούτε λίγο ούτε πολύ έρχεται μετά τρεις μήνες και λέει είμαι έγκυος. Πώς είσαι έγκυος? Αυτό και αυτό συνέβη. Αλλά ο Ιωσήφ όμως δεν το πίστεψε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να καταλάβει αυτό που έλεγε η Μαρία, ότι ο άγγελος της Κυρίου της είπε ότι πνεύμα Άγιον θέλει επέρτη επί σε και δύναμη υψής του θέλει σε επισκιάζει, γι' αυτό και το γενόμενο εξού θα ονομαστεί Άγιον. Δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό. Επειδή όμως ήταν καλός άνθρωπος όπως φαίνεται και ήταν και δίκαιος, εδώ λέει Ιωσήφ δε ο ανήραυτής δίκαιωσον και μην θέλουν να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να την απειοπολίσει κρυφίως. Δεν ήθελε να την ξεφτυλίσει ας πούμε ενώπιον πάντων και να πει ότι η αραβωνιαστικιά μου πήγε με κάποιον και μου ήρθε εδώ πέρα έγκυος και να την πάρει, να την εξεφτυλίσει και να την πάρουν να την θεοβολήσουν. Της είπε λοιπόν να πάει να φύγει κρυφά. Πήγαινε, φύγε, της είπε και εγώ δεν θα πω σε κανένα τίποτα, δεν πρόκειται να μαρτυρήσω τίποτα, εσύ πήγαινε, φύγε και πήγαινε όπου θέλεις. Βλέπετε σε τι δύσκολη θέση βρέθηκε. Όμως αυτό που είπε η Μαρία, γέννητο το θέλημα του Κυρίου σε μένα, πάνε να πει ότι εμπιστεύτηκε στον Κύριο. Κύριε, οι συνέπειες σε σένα. Εγώ θα κάνω εκείνο που λες, θα κάνω το θέλημά σου και εσύ ανάλαβε όλες τις συνέπειες, ανάλαβε όλες τις καρδιές, ανάλαβε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θα εναντιωθούν, ανάλαβε τη μάνα μου, ανάλαβε τον πατέρα μου, τον αραβωνιαστικό μου, τους πάντες. Και βλέπετε ότι εδώ για μια στιγμή φαίνεται ότι ο Θεός δεν έχει αναλάβει, γιατί ο Ιωσήφ θέλει να τη διώξει. Αλλά όμως λέει ο λόγος του Θεού, ενώ δε αυτός εδιαλογίστη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνει κατόναρης αυτών, λέγον Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριά τη γυναίκα σου. Εκείνο το βράδυ όμως, ενώ επρόκειτο να τη διώξει, φανερώθηκε στον ύπνο του ένας άγγελος του Κυρίου, ο οποίος τον επληροφόρησε και του μίλησε και είπε, Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου. Μην τη φοβηθείς, δεν σε πρόδωσε, δεν πήγε με κανέναν, δεν έκανε καμία αμαρτία, καμία παράβαση, διότι το εν αυτή γεννηθήν είναι εκ πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ιησού σημαίνει σωτήρα. Διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Βλέπετε τον πληροφορεί. Διότι ο Θεός αδελφοί μου αγαπητοί ενεργεί. Δεν μπορεί να αφήσει το παιδί του ακάλυπτο και απροστάτευτο, έτσι δεν είναι? Ο άλλος λέει πολλά, συκοφαντεί, βρίζει, κάνει, δείχνει, αλλά έρθει ο Θεός και επεμβαίνει. Δεν μπορεί να σε αφήσει απροστάτευτο επειδή ο άλλος υποπτεύεται, ή ο άλλος λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο, το καταλαβαίνετε? Έρχεται λοιπόν και παρουσιάζεται ο ίδιος δια του αγγέλου και λέει να μην φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου. Τούτο δε όλο έγινε
δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Ιών και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο μεθερμινευόμενο είναι με θυμών ο Θεός. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ στη ζωή της ανθρωπότητος, δηλαδή μία κοπέλα Παρθένος να γεννήσει. Δεν είχε γίνει ποτέ. Παρθενογένεσης λέγεται αυτό το φαινόμενο, αλλά δεν είχε γίνει ποτέ σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις εποχές και σε όλους τους αιώνες. Πολλές φορές θα σας ρωτήσουν πολλοί και θα σας πούνε, όπως με ρωτήσανε και εμένα, έχεις ακούσει ποτέ να γεννήσει καμία κοπέλα χωρίς να παντρευτεί? Λέω όχι. Έχεις ακούσει ποτέ καμία Παρθένος να γεννήσει? Λέω όχι. Τότε πώς γέννησε η Μαρία? Μα άμα είχα ακούσει ότι είχε γεννήσει μία Παρθένος στην Μογγολία έστω, στην Λαπωνία, στην Κίνα, οπουδήποτε, μία περίπτωση ακόμη, τότε θα έλεγα ότι είναι μία εκείνη και μία ετούτη. Δηλαδή είναι σύμπτωση ένα στα 2 εκατομμύρια, στα 5 εκατομμύρια, στο 1 δισεκατομμύριο. Αλλά επειδή δεν είχε ξαναγίνει ποτέ, γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό ήταν απαράτο Κυρίου και ήταν διαπνεύματος Αγίου. Δεδομένου έχουμε και άλλες αποδείξεις οι οποίες είναι σοβαρές. Δεν είχε ακουστεί ποτέ, είπε ο τυφλός, ο ευγενετής στους Φαρισαίους, ποτέ δεν ακούστηκε ότι ήνιξε τους οφθαλμούς για γεννημένου τυφλού. Έτσι δεν είναι? Γιατί είχε ποτέ κάνει καλά κανείς τα μάτια κανενός που γεννήθηκε τυφλός? Ποιος είχε κάνει ποτέ? Τώρα μπορεί να κάνει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού καλά? Ο καλύτερος οφθαλμίατρος του κόσμου, όπου και να ζει, όπου και να είναι, ό,τι και να είναι. Ποτέ δεν μπορεί κανείς να το κάνει αυτό. Και αυτό αποδεικνύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Το ότι έκαμε τα μάτια του τυφλού καλά, το ότι εσήκωσε τον παραλυτικό, ο οποίος είναι εκγενετής παραλυτικός, το ότι ανέστησε το γιο της χείρας της Ναΐν, ότι θεράπευσε τον κοφάλαλο. Διάβαζα στο κατά Μαθαίο, παρακάτω θα το δούμε, ότι ήταν κάποιος, λέει, και κουφός και τυφλός. Και ο Κύριος τον θεράπευσε και από τα δύο. Ακούστηκε ποτέ τέτοιο πράγμα? Αυτά που έκανε ο Ιησούς Χριστός μας και η ζωή του Κυρίου μας και η γέννησή του και όλα είναι πρωτάκουστα, αδελφοί αγαπητοί, και μοναδικά. Ποτέ δεν βρέθηκε άνθρωπος να κάνει τέτοια θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος. Γι' αυτό έλεγε στους Φαρισαίους, εάν δεν με πιστεύετε για το λόγο που σας λέω, τουλάχιστον πιστέψτε για τα έργα που κάνω. Καλά, δεν βλέπετε? Αλλά οι άνθρωποι ήταν τόσο πολύ πορωμένοι που ενώ βλέπανε θαύματα τεράστια, παραδείγματος χάρη, είδανε τον Λάζαρο να αναστήνεται, ενώ είχε πεθάνει ήδη 4 μέρες. Και ξέρετε, ένας πεθαμένος που είναι 4 μέρες, και αν η θερμοκρασία είναι λίγο υψηλή, ας πούμε, βρωμάει, αναβράζει μέσα η κοιλιά του όλη. Από τα μικρόβια. Και ο Λάζαρος είχε βραμίσει. Και όμως ο Κύριος τον ανέστησε. Και όταν τον ανέστησε, αντί να πούνε ότι ο Κύριος ενήργησε και τον ανέστησε, λέει να τον σκοτώσουμε τον Λάζαρο, λέει, για να μην πιστεύει ο κόσμος. Εκεί είχε φτάσει το μυαλό του. Αυτή είναι η μυσαλλοδοξία των ανθρώπων, αδελφοί μου αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, διότι βλέπετε ότι αυτό το φαινόμενο, το ότι εγέννησε η Μαρία Παρθένος χωρίς να έχει έρθει σε επαφή ούτε με τον Ιωσήφ και αυτά που ήταν να παντρευτεί, τελείως αγνή και καθαρή, εγέννησε τον Ιησού Χριστό, και αυτή είναι η ενσάρκωση του σωτήρας μας, ο οποίος ήταν στον ουρανό ίσως με τον Θεό, και δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσως με τον Θεό, αλλά εκένωσε αυτόν και έλαβε δούλου μορφή και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν έγινε γιατί ο Ισαΐας έγραφε στο Ζήτα κεφάλαιο 14 εδάφιο, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Υιόν και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Εμμανουήλ σημαίνει μαζί μας ο Θεός. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός ανάμεσά μας. Αυτό ήταν. Τώρα θα σας πω κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Ο Ισαΐας ούτε καν μπορούσε να καταλάβει τι σημαίνει. Ο Ισαΐας απλώς τότε πολιορκείτο η Ιερουσαλήμ και ήταν ο Άχαζ εκεί βασιλιάς, και του λέει, του πήγε και ο Ισαΐας και του είπε ότι μη φοβάσαι Άχαζ, δεν πρόκειται να μπουν μέσα οι Σύριοι και να σου πάρουν, ας πούμε, να μπουν μέσα στην Ιερουσαλήμ, δεν πρόκειται.
Αν θέλει, ζήτα ένα σημείο για να βεβαιωθεί. Ο Άχαζ όμως δεν ήταν καλός βασιλιάς, ήταν πονηρός και είχε ξεκλίνει στην ιδωλατρία, στην αμαρτία και δεν τολμούσε. Λέει, τι να πειράξω το Θεό, λέει. Καλά του λέει, εσύ πειράζεις όλο τον κόσμο και φοβάσαι να πειράξεις το Θεό. Αλλά όμως επειδή δεν ζητάς εσύ σημείο, θα σου δώσω εγώ ένα σημείο. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιών και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Και του δίνει όλο αυτό. Βούτυρο και μέλι θέλει φάγει έως σου μάθει να απορρίπτει το κακό και να μάθει να εκλέγει το αγαθό. Βούτυρο και μέλι σημαίνει θα είναι παιδάκι ακόμη, όπως τρώνε τη φέτα με το βούτυρο και το μέλι, έως ότου μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Διότι πριν μάθει το πεδίο να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό, η γη την οποία αποστρέφεσαι θέλει εγκαταληφθεί υπό των δύο βασιλέων αυτή. Δεν πιστεύω ότι ο Ισαΐας είχε συλλάβει το νόημα αυτής της προφητείας, η οποία ήταν φοβερή προφητεία, ότι η Παρθένος θα γεννήσει χωρίς να παντρευτεί. Αυτό είπα να πει. Και εφαρμόστηκε μόνο στον Ιησού Χριστό. Η μοναδική, η οποία αποδεικνύει ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευτυχώς ο Ιωσήφ άκουγε τον Θεό και ο άνθρωπος ο οποίος είναι αγαπητός στο Θεό είναι αυτός ο οποίος ακούει και υπακούει. Όχι μόνο ακούει και υπακούει. Μπορούσε να σκοθεί και να πει, α, τι να ακούσω τώρα εγώ, θα ακούσω το Θεό τι λέει. Όχι. Εξεγερθείς λέει ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμε όπως προσέταξε εις αυτόν ο άγγελος του Κυρίου. Είσαι διατεθειμένος να κάνεις ό,τι σε προστάξει ο Κύριος. Αμήν να πεις. Πες το με την καρδιά σου, αμήν. Ό,τι διαβάζεις μέσα στο Ευαγγέλιο είναι ακριβώς προς τα γη του Κυρίου. Δεν θα κάνεις τίποτα άλλο παρά να το κάνεις αυτό που λέει μέσα. Συγεγερθείς λέει ο Ιωσήφ, έκαμε ως προσέταξε αυτόν ο άγγελος του Κυρίου και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού, παραδέχθηκε ότι αυτό είναι εκ πνεύματος Αγίου και δεν εγνώριζε αυτού εωσού εγέννησε τον Υιόν αυτή τον πρωτότοκο και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε τι ωραίος άνθρωπος ο Ιωσήφ. Τον βλέπουμε παρακάτω ότι είναι σαν μαραγκός και μάλιστα έχει και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό μέχρι ηλικίες 30 ετών μαζί, αλλά μετά στη Σταύρωση και μετά τον χάνουμε. Ενώ τη μητέρα του Κυρίου τη βλέπουμε και στο Σταυρό να παραστέκεται, αλλά ακόμη και την ημέρα της Πεντηκοστής να περιμένει το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διαβάζουμε τώρα παρακάτω να δείτε τι συνέχεια είχε η γέννηση του Κυρίου μας. Αφού γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από τον ανθρώπων ήλθουν εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού είναι ο γεννητής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομε τον αστέρα αυτού η Ανατολή και ήλθομε για να προσκυνήσουμε αυτό. Αφού σας δε Ηρώδης ο βασιλεύς μεταράκτη και πάσα Ιεροσόλυμα μετά αυτού και συνάξας πάντα στους αργυρείς και γραμματείς του λαού χειρότερα μάτι παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπαν προς αυτόν εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένο δια του προφήτου. Και εσύ Βηθλεέμ, η Ιούδα, δεν είσαι ουδόλους ελαχίστη μεταξύ των ηγημών του Ιούδα, διότι εξού δεν εξέλθει ηγούμενος ως εις θέλει ποιμάνει το λαό του τον Ισραήλ. Τότε, αφού εγεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, είχαμε πει στο καταβαλουκά Ευαγγέλιο, υπάρχει στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο, στο δεύτερο πώς γεννήθη ο Κύριός μας. Ξεκίνησε αυτός ο Ιωσήφ με τη Μαρία να πάνε στη Βηθλεέμ και ξεκίνησε διότι βγήκε ένα διάταγμα από τον 4 Αύγουστο να απογραφεί όλος ο κόσμος και να πάει ο καθένας στον τόπο του. Αναγκάστηκε λοιπόν ο Ιωσήφ και η Μαρία να φύγουν από τη Ναζαρέτ και να πάνε στη Βηθλεέμ με 150 χιλιόμετρα. Δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι δύο φορές σαν να πας στην Κόρινθο. Αλλά δεν είναι ότι άμα μπει στο αυτοκίνητο τα 150 χιλιόμετρα τα κάνεις σε δύο ώρες. Έπρεπε να πάνε με το γαϊτουράκι. Δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά η Μαρία ήταν 9 μηνών έγκυος. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί να επιτρέψει ο Θεός να βγει τέτοιο διάταγμα. Δεν ήξερε ο Θεός ότι η Μαρία είναι 9 μηνών έγκυος?
Αδελφοί μου αγαπητοί, να σας πω κάτι, να το μάθετε μια για πάντα. Μη λέτε γιατί. Ξέρει ο Θεός τι κάνει. Μη λες γιατί, Κυρία μου, το επέτρεψε αυτό. Ξέρει τι κάνει. Ένα πράγμα να μάθεμε απόψε πολύ καλά. Τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν ή στους αγαπώντας τον Θεό. Σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό είναι όλα για καλό. Εάν έβγαινε το διάταγμα ένα μήνα πιο πριν, δεν θα γεννιόταν ο Χριστός στη Βηθλέμ. Θα γεννιόταν κάπου αλλού. Δεν θα πήγαινε, θα απογραφόταν και θα ξαναγύριζε. Αλλά έγινε το διάταγμα όταν ήταν 9 μηνών έγκυος, και μάλιστα όχι 9 μηνών, αλλά στις τελευταίες μέρες να γεννήσει. Αφού μόλις πήγε εκεί γέννησε. Και πήγε εκεί στη Βηθλέμ ο Ιωσήφ με τη Μαρία και ψάχνανε να βρουν τόπο για να μπορέσουν να μπουν ένα παντοχείο, ένα σπίτι κάπου, και δεν βρήκανε. Και ξέρετε που πήγανε? Πήγανε σε ένα, ας πούμε, μια στάνη εκεί που ήταν άλογα, που ήταν ζώα, και γέννησε εκεί τον Ιησού Χριστό, τον οποίον τον εσπαργάνωσε, λέει, και τον έβαλε μέσα στη φάτνη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε το Θεό. Εκεί όμως στη Βηθλέμ, αφού έμεινε στη φάτνη, μετά πήγανε σε σπίτι, και μας λέει ένα γεγονός το οποίο σημειώνει μόνο ο Ματθαίος. Αφού εγεννήθη ο Ιησούς στη Βηθλέμ της Ιουδαίας, επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήρθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες. Μάγοι, τι είναι αυτοί οι μάγοι? Αυτούς που είχαν στις αυλές τους οι διάφοροι βασιλιάδες, επιστήμονες της εποχής εκείνης, κοιτάγανε τα άστρα, μελετούσανε την Αγία Γραφή, μελετούσανε τα βιβλία, τα πάντα, και βγάνανε συμπεράσματα. Αλλά όλοι όμως, αδελφοί μου αγαπητοί, περιμένανε το Μεσσία. Και αυτοί οι λαοί ακόμη της Ανατολικής, της Ανατολής, της Βαβυλώνος και αυτό, περιμένανε και αυτοί το Μεσσία. Αυτοί λοιπόν είδανε κάποιο αστέρι, το οποίο ήταν παράξενο και το οποίο δεν το είχαν ξαναδεί ποτέ, και βγάλανε το συμπέρασμα από εκεί ότι εγεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, δηλαδή ο Μεσσίας. Ξεκινάνε λοιπόν από την Ανατολή, χιλιόμετρα ολόκληρα, με ή γαϊδουράκια ή γκαμήλες, αυτό το ίδιο περπάτημα έχουνε, και ξεκινάνε για να έρθουνε να βρούνε τον Ιησού Χριστό. Και ήρθαν, λέει, στα Ιεροσόλυμα. Και όταν μπήκανε στα Ιεροσόλυμα, γιατί το αστέρι δεν τους οδήγησε στα Ιεροσόλυμα, αλλά περνούσε από έξω, αλλά αυτοί νομίζαν ότι το καταλάβανε. Α, στα Ιεροσόλυμα θα εννοεί, διότι αυτή είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ. Όμως δεν εννοεί αυτό που εννοούμε εμείς ο Θεός. Αυτό το ξέρετε. Μη λες ποτέ, α, το κατάλαβα τι πρέπει. Άσε το Θεό να σου οδηγήσει μέχρι τέλος. Μη λες ότι το κατάλαβα. Σου λέει μια προφητεία, εσύ επεκτείνεις και λες άλλες δύο. Μη λες άλλες δύο. Αυτή που σου είπε πες, παραπάνω μη λες. Μα εννοείται, δεν εννοείται τίποτα. Διότι οι μάγοι αυτοί νομίζαν ότι εννοείται ότι γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα. Για να μας πηγαίνει το άστρο έξω από τα Ιεροσόλυμα, γιατί ξέρετε, η Βηθλέμ από τα Ιεροσόλυμα είναι 5 χιλιόμετρα. Και καταλαβαίνετε ότι νομίζαν αυτοί ότι καταλαβαίνουν, ότι ξέρουν τώρα ότι τους οδηγεί στα Ιεροσόλυμα. Και πήγανε μέσα στα Ιεροσόλυμα και άρχισαν να ρωτάνε, πού γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων? Και ρωτάγανε, είδαμε, λέει, τον αστέρα αυτού εν διανατολή και είδαμε να τον προσκυνήσουμε. Πού γεννιέται? Αναστατώθηκαν όλοι λοιπόν, και έμαθε και ο Ηρώδης ο βασιλιάς ότι γεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και ταράχτηκε, λέει, όλος ο κόσμος εκεί. Και όλοι οι Ιεροσόλυμα ταραχτήκαν. Σου λέει, τώρα τι θα γίνει? Έρχονται αυτοί και λένε ότι γεννήθηκε βασιλιάς. Από την άλλη πλευρά είναι ο Ηρώδης, ο οποίος δεν σήκωνε τέτοια πράγματα. Άλλος βασιλιάς από μένα δεν υπάρχει. Ταραχτήκαν όλοι, γιατί περιμέναν να δούνε τι θα γίνει. Ο Ηρώδης όταν άκουσε, λέει, εκάλεσε, ταράχτη πάσα Ιεροσόλυμα, και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, η ρώτα να μάθει παρά αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Τους ερώτησε αυτούς, γιατί αυτοί διαβάζανε τις γραφές, πού γεννιέται ο Χριστός? Ο Χριστός εννοείται ο Μεσσίας. Πού γεννιέται, ξέρετε πού γεννιέται? Εκείνοι δε είπαν προς αυτόν, εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας.
διότι ούτως είναι γεγραμμένο δια του προφήτου, και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος όσοι θέλει ποιμάνει των λαών μου τον Ισραήλ. Προσέξτε το τώρα, αυτό το γράφει ο Μιχαίας, το ξέρανε αυτό. Όταν ο Ηρώδης τους ρώτησε πού γεννιέται, ξέρανε πού γεννιέται. Ξέρανε και το εδάφιο και ξέρανε και πού το λέει, αλλά δεν το πιστεύανε. Αυτό είναι το σπουδαίο, αδελφοί μου αγαπητοί, και πρέπει να το προσέξουμε, διότι δεν είναι να διαβάζουμε και να ξέρουμε το λόγο του Θεού, είναι να τον πιστεύουμε και να τον ακολουθούμε. Αφού αγαπητέ ξέρεις ότι γεννιέται στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ξέρεις και τα υπόλοιπα εδάφια που λέει από τις εξελεύσεως της προσταγής να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ μέχρι του Χριστού του Ηγουμένου θα είναι εβδομάδες 69.483 χρόνια. Άραγε ξέρεις ότι αυτό το χρόνο γεννιέται ο Χριστός. Άραγε αφού έρχονται και οι μάγοι και ζητάνε τον Χριστό, εσύ πώς δεν τον ζητάς. Βλέπετε λοιπόν, είναι σπουδαίο πράγμα και δεν μπορώ και να το καταλάβω πώς μερικοί ξέρουν το λόγο του Θεού αλλά δεν τον ακολουθούν. Δεν τον πιστεύουνε. Δεν τον δέχονται στην καρδιά τους. Πολλές φορές συζητάμε, α, το ξέρω αυτό το εδάφιο. Το ξέρω γιατί δεν ακολουθάς. Δεν ερώτησε, λέω, τους μαθητάς, τους 12 στην Έφεσο, ελάβατε πνεύμα Άγιον, αφού πιστέψατε, τι μου τελειώνει το εδάφιο. Το ξέρω, λέει. Αυτό ξέρεις γιατί δεν το ζητάς το πνεύμα του Άγιον. Έτσι είναι. Μα εσύ το λες και εσύ το έχεις διαβάσει, εσύ το ξέρεις. Πώς δεν το λες. Βλέπετε λοιπόν ότι οι Φαρισαίοι ξέρανε το λόγο του Θεού, αλλά όμως δεν είχαν πιστέψει και δεν μπορούσαν να το δεχτούν, γιατί υπάρχει μία κατάσταση η οποία συμβαίνει πολλές φορές. Ξέρω ότι ο Θεός μπορεί να μου δώσει, αλλά όμως εγώ δεν ζητάω γιατί μέσα μου στο βάθος δεν πολύ το πιστεύω. Αυτό είναι λοιπόν το οποίο κρατάει τον άνθρωπο μακριά από το Θεό, ένας δισταγμός. Και γι' αυτό ο Κυριός μας έλεγε, αν πείτε στο όρος τούτο να ξεριζωθεί και να πέσει στη θάλασσα, θέλει γίνει ό,τι αν είπετε, εάν δεν διστάζετε εν την καρδία σας. Αυτή είναι η σπουδαία, ας πούμε, εξήγηση των πραγμάτων. Είπανε λοιπόν πού γεννιέται. Και το ξέρανε και το ανακοινώσανε και ο Ηρώδης το έμαθε και ο Ηρώδης και το πίστεψε κιόλας, γιατί συνδύασε αυτό που λέγανε οι μάγοι με αυτό που είπανε οι Φαρισαίοι και επεβεβαιώθηκε. Για διαβάστε να δούμε από το 7 τι λέει. Κάλεσε τους μάγους. Εξακρίβωσε παρά αυτών των καιρών του φαινομένου αστέρος. Πότε εμφανίστηκε το αστέρι? Είπανε την τάδη ημερομηνία. Ωραία. Τώρα λοιπόν θα πάτε, θα τον ευρείτε στη Βηθλεέμ. Στη Βηθλεέμ γεννιέται. Δεν το ξέρετε εσείς, το ξέρουν αυτοί που ξέρουν τις γραφές εδώ. Θα πάτε στη Βηθλεέμ, θα εξετάσετε ακριβώς περί του πεδίου, να το βρείτε, να δείτε πού είναι την οδό, τον αριθμό, και αφού το βρείτε θα έρθετε να μου απαγγείλετε να πάω και εγώ να το προσκυνήσω. Ψέματα λέει. Και εδώ έχω να σας πω ότι ο διάβολος πάντοτε λέει ψέματα. Πάντοτε. Σε αυτό το σημείο θέλω να... Δεν είμαστε καχύποπτοι, ούτε μπορούμε να υποπτευόμαστε τους ανθρώπους, αλλά τον διάβολο να τον, να τον υποπτεύεσαι πάντοτε. Θα πεις ένα ψέμα, αλλά θα το βοηθήσω, αυτό δεν είναι τίποτα, τίποτα, ένα ψέμα, είναι μια υπογραφούλα, τίποτα. Αλλά μετά θα πάρεις αυτά ψέματα, ψέματα, ψέματα. Θα πας, θα απολαύσεις, να πνεύσει ο οργανισμός σου αέρα, να μην έχεις αυτό το κόμπλεξ, ψέματα, το κόμπλεξ θα γίνει εκατονταπλάσιο.
Ψέματα λέει ο διάβολος. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν του είπε, τον ανέβασε στο βουνό και του έδειξε όλα, λέει, τα βασίλεια και τη δόξα του κόσμου, είπε όλα αυτά τα οποία βλέπεις θα σου δώσω εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Και ο Κύριος του λέει, είπα γιο πίσω μου σατανά, διότι είναι γεγραμμένον Κύριον των Θεών σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν θέλεις λατρέψει. Βλέπετε, με αυτό τον έδιωξε το διάβολο τελεσίδικα. Δεν είπε α ναι και πόσα θα μου δώσεις, α θα δω, θα το σκεφτώ. Ποτέ, τίποτα. Συζήτηση με τον σατανά καθόλου. Καμία αμαρτία δεν πρέπει να δεχόμαστε και να κάνουμε συμβασμό με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο. Μα είναι για να σώσουμε ένα... Όχι, δεν θα πας στην αμαρτία για να σώσεις έναν άνθρωπο. Όχι, ψέματα είναι. Ο διάβολος οπωσδήποτε όταν βάνει τον άνθρωπο στην αμαρτία, τον βάνει για να τον εξοντώσει. Δεν πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού αφελής. Πρέπει να είναι, ας πούμε, να μην πω τη λέξη έξυπνος, αλλά σοφός. Γιατί ο Απόστολος Παύλος το λέει αυτό, εμείς δεν αγνοούμε τα διονοήματα του σατανά. Ξέρω τι θέλεις, πονηρέ. Ξέρω τι θέλεις. Μα δεν θα κάνεις και τίποτα σπουδαίο. Δεν θα το ξέρει κανείς. Δεν θα σε δει κανείς. Θα πεις ένα ψέμα. Θα υπογράψεις ένα χαρτί ψεύτικο. Αλλά δεν θα το πάρει χαμπάρι κανείς. Τυπικά είναι αυτά. Και πολλές φορές έρχονται άνθρωποι να μας πούν είναι τυπικό. Αφού είναι τυπικό, τι το ζητάς, του λέω εγώ. Μα επειδή για τον τύπο, ποιο τύπο. Άμα ήταν τυπικό δεν θα μου το ζήταγες αυτό. Και μου λες πάρε και 5.000, έτσι δεν είναι. Δεν θα μου λέει τέτοιο πράγμα. Αφού είναι τυπικό, πήγαινε και πες το με το στόμα. Πες ότι εγώ ήμουνα, ας πούμε, στη Δράμα και θέλω να πιστέψετε ότι είχα αρρωστήσει και ήμουνα στην Αθήνα. Λέω εσύ που ήσουν, λέει στη Δράμα. Και θα γράψω εγώ ότι ήσουν στην Αθήνα άρρωστος. Τυπικό είναι. Πώς είναι τυπικό αφού ήσουν στη Δράμα. Τυπικό είναι. Τουλάχιστον να είχες κάτι και να πούμε ότι είχε ο άνθρωπος ήλιγκο, αλλά δεν, βέβαια δεν είχε και πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον είχε. Αυτός ήταν στη Δράμα ή στη Σέρες, όπου δεν θυμάμαι που λέει ότι ήταν, 10 μέρες και εγώ να του γράψω ότι ήταν 10 μέρες εδώ στο κρεβάτι. Και μου λέει είναι τυπικό. Δεν είναι πονηρός. Πέστε μου, αν είναι πονηρός ο διάβολος ή δεν είναι. Πονηρός είναι. Γι' αυτό πάει να σε μπλέξει ο διάβολος, ε. Και μετά αφού σε μπλέξει, σε ξεσκεπάζει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν είναι καλή ο Ηρώδης τους τρεις μάγους γιατί θέλει να προσκυνήσει τον Χριστό. Καλή τους τρεις μάγους διότι θέλει οπωσδήποτε να σκοτώσει τον Χριστό. Γι' αυτό μην εμπιστεύεστε στο σατανά σε τίποτα και καμία κουβέντα. Και η πρώτη η οποία τον εμπιστεύτηκε ή μάλλον τον επίστεψε ήταν η Εύα, η οποία βγήκε εκεί και παρουσιάστηκε ο διάβολος με τη μορφή του φιδιού, το οποίο φίδι ήταν ωραίο ζώο και τώρα ωραίο είναι, αλλά είχε και πόδια τότε, ήταν ωραίο και φρόνιμο, δεν έκανε ούτε θόρυβο, ούτε και τώρα κάνει, αθόρυβο είναι. Και είπε αλήθεια, είπε ο Θεός να μην φάτε τίποτα από εδώ μέσα. Λέει, όχι, δεν είπε να μην φάμε τίποτα από εδώ μέσα, από παντός δέντρο του παραδείσου να μην φάμε, είπε από παντός δέντρο να φάμε και να μην φάμε μόνο από το δέντρο της νόσος του καλού και του κακού, διότι καθήν ημέρα φάγομαι, εξάποντος θα πεθάνουμε. Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει. Αλλά εξεύρει ο Θεός ότι θα γίνετε όμοιοι με Αυτόν, εις το να γνωρίζετε το καλό και το κακό. Βλέπετε, λέει ψέματα και πιάνει συζήτηση η Εύα. Και κοίτα το να δεις τι ωραίο είναι. Κοιτάει πράγματι, μέλι. Σαν να βλέπεις, ας πούμε, ένα ρόδι κατακόκκινο. Και ωραίο, πολύ ωραίο, παιδί. Ή να είναι ένα σταφύλι τσαμπί και βλέπει, δεν είναι ωραίο. Πώς λένε ότι θα πεθάνω από αυτό, αυτό ωραίο. Δεν είναι ωραίο, ο διάβολος το κάνει ωραίο. Τίποτα δεν είναι ωραίο, παρά μόνο εκείνο που λέει ο Κύριος. Μόνο η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι ωραία. Όλα τα άλλα δεν έχουν καμία αξία. Και πραγματικά, εκείνοι ακούσαν τους βασιλέους, ανεχώρησαν. Του υποσχέθηκαν ότι θα γυρίσουν πίσω, θα του πούνε πού είναι ο Χριστός για να πάει και αυτό να τον προσκυνήσει. Στην πραγματικότητα ήθελε να τον σκοτώσει. Έφυγαν, μόλις βγήκαν έξω είδαν το αστέρι. Τους περίμενε το αστέρι. Και το αστέρι είναι ο λόγος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Που αν το προσέχουμε δεν χάνουμε ποτέ τον προσανατολισμό μας. Και αν το ακολουθούσαν ακριβώς δεν θα χανόντουσαν και πηγαίναν μέσα στα Ιερουσαλήμ να ρωτάνε.
Αλλά σε ρωτάω κάτι άλλο, αδελφέ. Αφού έχεις το αστέρι, τι δουλειά έχεις επάνω και ρωτάς τον ηρώνη? Έτσι δεν είναι? Τι δουλειά έχεις και ρωτάς τον ηρώνη? Αφού βλέπεις το αστέρι, αφού έχεις το λόγο του Θεού, ποιον πας και ρωτάς? Τον Ηρώδη, τον κόσμο, μέσα από την Ιεροσόλυμα? Γιατί? Όταν βγήκανε λοιπόν, είδαν το αστέρι και χαρήκανε πάρα πολύ. Α, το αστέρι, τώρα θα μας πάει απάνω από το σπίτι που είναι ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των Κύριων. Και πραγματικά έφυγε το αστέρι και ελθόντες στην οικία, είχε φύγει τώρα από το σπήλαιο, από τη στάνη εκεί που ήτανε, και πήγε στην οικία, στάθηκε από πάνω από την οικία και έβρουν το παιδί και τη Μαρία, μετά της Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσκυνήσανε. Ενώ δεν επιτρέπεται να προσκυνάμε ανθρώπους, καταλάβανε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς είναι ο Ιησού, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πέσανε και οι τρεις, καθηγητές του Πανεπιστημίου ήτανε, σοφοί άνθρωποι ήτανε, πλούσιοι, πάμπλουτοι, και πέσανε και προσκυνήσανε και ανοίξανε τους θησαυρούς και προσφέρανε δώρα, χρυσό, Λίβανο, Σμύρνα, τα πιο πλούσια αρωματικά πράγματα, και χρυσάφι. Πολλές φορές μερικοί λένε ότι το χρυσάφι συμβολίζει αυτό, εκείνο συμβολίζει. Τίποτα δεν συμβολίζει. Ό,τι θέλεις μπορεί να πεις επάνω σε αυτό. Ανάλογα με τη φαντασία που έχεις. Ουσιαστικός όμως είναι ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι θέλανε να ενισχύσουν υλικώς και οικονομικώς το αντρόγινο αυτό και το πεδίο. Λέει, αυτοί είναι πάμπτωχοι τώρα εδώ, ας τους δώσουμε. Και τους δώσανε άφθονα χρήματα, τα οποία μετά τους χρησιμέψανε για να φύγουν στην Αίγυπτο. Δεν ήταν εύκολο να πάνε να ταξιδέψουν στην Αίγυπτο και να μείνουν τόσο καιρό που μείνανε. Πώς θα μένανε? Αλλά πάλι ο Θεός προμηθεύει τον άνθρωπο το δικό του και βοηθάει και στέλνει ανθρώπους να τον βοηθήσουν από εκεί που δεν περιμένει. Ποιος Ισραηλίτης θα τους βοήθηκε? Κανένας. Στέλνει ο Θεός από τη μακριά, από την Ανατολή. Στέλνει ανθρώπους να βοηθήσουν και να έρθουν να ενισχύσουν την ανάγκη την οποία είχαν αυτή τη στιγμή, και ήταν απόλυτη ανάγκη. Γιατί σε λίγο ο Ηρώδης θα έστελνε να σφάξει όλα τα παιδιά. Και προσφέρανε λοιπόν αυτά και αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόναρ να μην επιστρέψω εσύ προς τον Ηρώδη. Ο Ηρώδης πονηρός, ο Θεός όμως είναι σοφός. Έτσι δεν είναι? Και πιάνει τους πονηρούς, τους σοφούς εν την πανουργία αυτών. Έτσι λέει, συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών. Πανούργος ο Ηρώδης, σοφός ο Κύριος. Παρουσιάζεται σε ένα όνειρο στους μάγους, λέει μην περάσετε παιδιά μου από εκεί, θα πάτε διάλυσο εδώ τώρα, μην πάτε από εκείνο, είναι πονηρός, θέλει να σκοτώσει τον Χριστό, δεν έχει σκοπό να αυτόσει, και επήγαν διάλυσο του. Στο σημείο αυτό έχω να σας πω ότι από άλλο δρόμο πάμε στον Χριστό και από άλλο φεύγουμε, έτσι δεν είναι? Στον Χριστό πάμε από την οδόν της αμαρτίας, περνάμε από τον Ηρώδη, περνάμε από τον Σατανά, περνάμε από κινδύνους, περνάμε από πολλά, φτάνουμε στον Χριστό, μετά πάμε από το άλλο δρόμο, το δρόμο του Χριστού πλέον. Το δρόμο του αγιασμού που έρχεται και μας αποκαλύπτει ο ίδιος ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε, διότι και εμείς αμαρτωλοί ήρθαμε στο Χριστό, αρνητέ του Χριστού, βλάστημοι και χίλια δύο πράγματα, γιατί όλοι οι άνθρωποι ήμασταν στην αμαρτία, αλλά ευχαριστούμε το Θεό, διότι όταν ήρθαμε στο Χριστό αλλάξαμε δρόμο. Και ο δρόμος μας τώρα είναι άγιος και ευλογημένος. Δεν μεταχειριζόμαστε ψέματα, πονηριές, τσιγάρα, χασίσια, χαρτιά, υποδρόμια, διάφορες γλέντια με θύσια και τέτοια. Αλλά τώρα έχουμε ένα δρόμο ωραίο που είναι ο δρόμος του Χριστού, άγιος, ευλογημένος και χαρούμενος. Είναι χαρούμενος ο άνθρωπος που είναι στο Χριστό.